Η Διαρκή Σιέρα Σύνοδο αποφάσισε πω στην έκδοση του εγκυκλίου που θα διαβαστεί στου πιστούς θα συστήνεται ο εμβολιασμό όχι ω υποχρεωτικός, αλλά ω ελεύθερη επιλογή. Η Διαρκή Σιέρα Σύνοδο αποφάσισε να ελέγξει και να περιορίσει κάθε παράλογη και μεμονωμένη φωνή απάδουσα προ το συνοδικό πολίτευμα τη Εκκλησία και τη μακραίωνη κανονική τη παράδοση προκειμένου να αποφευθεί ο σκανδαλισμό των πιστών και η διακινδύνευση τη υγεία όλων. Έτσι, προσπάθησε να αναχαιτήσει την κυβερνητική πίεση και να πιέσει πνευματικά του πιστού να εμβολιαστούν με εμβόλια που ακόμα η επιστημονική κοινότητα ερευνά εν με ορισμένου που ζήτησαν δημοσίω να κηρυχθούν αμαρτωλοί οι πολίτε που δεν ήθελαν για κάθε λόγο να εμβολιαστούν, αλλά και να αναχαιτήσει επίδοξου που προσπαθούν να εγκλωβίσουν την ιερά σύνοδο. Μετά τη συνάντηση, ο κύριο Κικίλια, αφού ευχαρίστησε το μακαριότατο για τη φιλοξενία και την υποδοχή, δήλωσε ότι ζήτησε τη στήριξη τη Εκκλησία στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση τη πανδημία μέσω ενημερωτικών δράσεων, έτσι ώστε όσοι έχουν αμφιβολία και φόβου να εμβολιαστούν για να προστατευτεί το αγαθό τη ζωή. Ακολούθω, ο κύριος Τσιόδρα χαρακτήρισε επικοδομητική τη συνάντηση και τόνισε ιδιαίτερα ότι αυτή τη στιγμή τη μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινωνία ήταν χρήσιμο να ζητηθεί ο υποστηρικτικός λόγο από την ιεραρχία στο πλήρωμα τη Εκκλησία με την οποία είμαστε συνοδοιπόροι στην αναζήτηση τη αλήθεια και ελπίζουμε με τον εμβολιασμό να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.